τις τελευταίες 4-5 ημέρες βρίσκομαι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με το πρόβλημα υγείας που μου έχει παρουσιαστεί. Μπορεί να είναι κάτι περαστικό, μπορεί να μην είναι όμως και να έχω και προβλήματα. Αυτό όμως είναι σχετικό και θα το δούμε με τον χρόνο. Όμως μέσα σε αυτή το ταρακούνι με το προσωπικό αισθάνθηκα την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας, όλους εσάς που στηρίζετε τόσα χρόνια το χαμόγελο του παιδιού, αγαπάτε το χαμόγελο του παιδιού, άνθρωποι που έχετε στηρίξει ή στηρίζεστε από το χαμόγελο του παιδιού. Η ανάγκη λοιπόν της προσπάθειας επικοινωνίας είναι για να σας πω ότι το χαμόγελο του παιδιού σε όλη την Ελλάδα δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν ανήκει σε μένα, δεν ανήκει σε κανέναν άλλο παρά μόνο στα παιδιά. Ανήκει στην κοινωνία. Ανήκει σε όλο αυτό το θετικό στοιχείο το οποίο ήταν μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια και στήριξε και έδωσε τις δυνατότητες να κάνει αυτό το τεράστιο έργο. Για να γίνει αυτό το τεράστιο έργο χρειάζονταν άνθρωποι μέσα στην κοινωνία, μέσα στη δημόσια διοίκηση, άνθρωποι που κάλυψαν και καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών, άνθρωποι που δίνουν είτε τα 2 ευρώ είτε την προσωπική τους εργασία. Ανησυχώ. Ανησυχώ γιατί έχει ενοχλήσει το χαμόγελο με τη δουλειά του. Ανησυχώ γιατί κατά καιρούς προσπάθησαν διάφοροι να του κάνουν κακό. Ανησυχώ γιατί δεν θα ήθελα να δω κάποια στιγμή κάποιος υπουργός ή κάποιος τέλος πάντων ηθήνων, κομματικός ή πολιτικός, να αποφασίσει, όπως είχε γίνει πριν από λίγο καιρό, να βγάλει κάποιες υπουργικές αποφάσεις που να καταργούν τη δυνατότητα του χαμόγελου να συνεχίσει. Ανησυχώ γιατί όλα λειτουργούν στο πόδι και επειδή λειτουργούν στο πόδι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι του αρέσει. Ανησυχώ γιατί φοβάμαι ότι αύριο κάποια κυρία που ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες θα βγάλει μια υπουργική απόφαση η οποία θα λέει ότι όπως οι προηγούμενοι βάζουν αυτές τις διαδικασίες και με αυτές τις διαδικασίες ουσιαστικά στραγγαλίζουμε κάθε υγιή προσπάθεια γιατί πρέπει να μην φαίνεται η ανεπάρκεια, η κρατική ανεπάρκεια. Ζητάει τους φιλάνθρωπους να στηρίξουν την προσπάθεια, την προνοιακή, την κρατική. Ζητάνε άλλα πράγματα τα οποία είναι περίεργα. Ποια είναι η λύση μας? Η λύση μας για να κρατήσουμε το χαμόγελο του παιδιού σαν μια καλή πρακτική σε αυτή τη χώρα που έχει αναγνωριστεί από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και αυτή τη στιγμή είναι πρότυπο οργανισμού σε όλο τον κόσμο, θα είναι να συσπηρωθούμε, να ζητήσουμε από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό και από τέλος πάντων αυτούς που διοικούν αυτή τη στιγμή τη χώρα να καταλάβουν ότι εκτός από έμφυα και αποφάσεις οικονομικές υπάρχει μια κοινωνία. Υπάρχει μια κοινωνία που πρέπει να στηριχτεί, να αλληλοστηριχτεί. Γι' αυτό το λόγο σας ζητώ να συμμετέχετε σε μια προσπάθεια των επόμενων ημερών να καταδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να πούμε, θα πω έξω τα δόντια τι κατά καιρούς μας έχουν δημιουργήσει, διαχρονικά όλα αυτά τα πελατειακά συστήματα τα οποία ενοχλούνται. Το χαμόγελο λοιπόν του παιδιού που είναι εσείς, είσαστε όλοι εσείς οι άνθρωποι που στηρίζεσαι, είναι η επιβίωσή του μέσα από την υγιή διαδικασία της υποστήριξης πολλών χιλιάδων ανθρώπων, δεν θα πρέπει να ταρακουνηθεί από όλους αυτούς τα κέντρα εξουσίας τα οποία ενοχλούνται από την καλή προοπτική και την καλές δυνατότητες που δίνει μια υγιής προσπάθεια σε αυτή τη χώρα που αποτελείται από ανθρώπους καθημερινούς, από επαγγελματίες, από επιστήμονες, από ανθρώπους μέσα στη δημόσια διοίκηση, από εισαγγελείς, από αστυνομικούς, από γιατρούς, από όλους αυτούς τέλος πάντων που θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους γιατί έχουν και ευαισθησία και διάθεση. Χάρη σε εσάς λοιπόν όλους καταφέραμε και φτάσαμε ως εδώ. Για να συνεχίσουμε χρειαζόμαστε τη δική σας υποστήριξη, τη δική σας κάλυψη. Ενώ παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να φανεί το έργο του χαμόγελου σε όλες τις διαστάσεις. Ζητούμε λοιπόν από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι που είναι της εμπιστοσύνης αυτό που λέμε της κοινωνίας να έρθουν κοντά μας, να μπουν μέσα στο χαμόγελο όπως έχουν πει τόσες χιλιάδες άνθρωποι καθημερινοί εθελοντές μας να καταλάβουν τι ακριβώς κάνουμε. Να δουν την ψυχή του χαμόγελου, να δουν πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, να δουν τα ασθενοφόρα μας, κινητές μας μονάδες, να δουν στα νοσοκομεία καθημερινά τι κάνουν, τι μάχη δίνουν οι εθελοντές και οι εργαζόμενοι. Να δουν τι κάνουμε καθημερινά για να σώσουμε τις ζωές κάποιων παιδιών, είτε με ραδιοδιακομιδές, είτε με την κινητοποίηση των μονάδων μας.
να δουν επίσης την καθημερινότητα. Το τηλεφωνικό και μας κέντρο που καθημερινά δέχεται χιλιάδες κλήσεις για να σωθούν παιδιά. Να δείτε από μέσα τι πραγματικά κάνει το χαμόγελο του παιδιού. Κλείνοντας, με αυτή τη μεγάλη μου ανησυχία, γιατί όταν βρίσκεσαι σε δύσκολη κατάσταση, ειδικότερα υγείας, καταλαβαίνεις, όπως όλοι μας πιστεύω έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση κάποια στιγμή, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι τελικά υπεράνθρωπος. Επειδή δεν είναι δικαίωμα δικό μου το χαμόγελο του παιδιού, αλλά των παιδιών. Επειδή λοιπόν πρέπει όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές να συνεχίσουν τη δράση τους και να μην τους ενοχλήσει κανένας αυτό που κάνουν, γιατί πραγματικά έχουμε πολύ καλό υλικό μέσα στο χαμόγελο. Με ψυχή, με διάθεση, και αυτοί πρέπει να συνεχίσουν. Είτε με τον Γιαννόπουλο είτε χωρίς τον Γιαννόπουλο. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε τη δική σας περιχαράκωση, τη δική σας κάλυψη, τη δική σας αγάπη και τη δική σας φωνή. Ελάτε λοιπόν να ενωθούμε, όπως έλεγε ο Ανδρέας πριν από 20 χρόνια. Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε. Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για όλα τα παιδιά, όπως πάλι έλεγε ο μικρός μέσα από το ημερολόγιο του. Και επειδή τα πράγματα είναι αυτονόητα, τα αυτονόητα είναι να δίνουμε ό,τι μπορούμε στα παιδιά που ζουν στον ελληνικό χώρο, στην Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που είμαστε υποχρεωμένοι να τα έχουμε καλά, για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν η συσπήρωση των δυνάμεων, των υγιών δυνάμεων, είναι η μόνη που μπορεί να κρατήσει το χαμόγελο του παιδιού ζωντανό, διαχρονικό και να μην σταματήσει ποτέ να δίνει τις υπηρεσίες του σε όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη.